Θέλω να δούμε το πρώτο μέρο τη συνέντευξη που έκανε ο Πέτρο Κουσουλό στον πατέρα. Θα μα δώσει αφορμή για πολλά. Ε, μ, παίρνω τα μηνύματα του κόσμου. Το ερώτημα του κόσμου είναι ένα. Α πούμε ότι ο πατέρα έχει δίκιο. Πού τα εγκατέλειψε τα παιδιά όλο αυτό το διάστημα. Πόσο μάλλον μου λένε για τη μητέρα, η οποία είναι άφαντη σε όλο αυτό το Ζήνα, δημόσιο εγώ ως λόγο. πατέρας, εγώ ω πατέρα, αν με κατηγορούσαν τα παιδιά μου ότι τα βίαζα, θα έβγαινα και δεν το έκανα, θα έβγαινα στην τηλεόραση, θα έβγαινα παντού, θα πήγαινα στο δικαστήριο και θα έλεγα βάλτε με φυλακή. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι το μέλλον των παιδιών μου. Τίποτα άλλο. Αυτό έχω να πω. Από Τώρα τα άλλα υπάρχει όλα. τεράστιο κενό. Εγώ δεν θα κατηγορήσω κανέναν. Αν δεν το είχατε υπάρχει, κάνει. Υπάρχει, θα... υπάρχει θα... αν δεν το είχα κάνει, αυτό λέω. Αν δεν το είχατε κάνει, θα Ακούστε... λέγατε Ακούστε... φυλακή. Θα έλεγα βάλτε με στη φυλακή, δεν με νοιάζει. Ε, τα ε... παιδιά μου με νοιάζουν. Να μην διασύρονται τα παιδιά. Τα παιδιά μου με νοιάζουν και το μέλλον των παιδιών. Πού βρίσκονται σήμερα. Αυτό θα. Σα σι... φαίνεται περίεργο, έτσι. Εντάξει, Είναι λογικό να σα φαίνεται περίεργο. Να μιλήσω, κύριε Σούρα, ένα-ένα, παρακαλώ. Να ολοκληρώνει γιατί μετά έχω παράπονο από τον κύριο Καλιακμάνη από το όλου να μοιράζεται κουβέντα. Εγώ αυτό ξέρω. Ότι βγαίνει, εντάξει, βγήκε με το πρόσωπό του πατέρα, έτσι. Λοιπόν. Ο πατέρα ήθελε να γίνει συνέντευξη με το πρόσωπό του. Δεν εγώ... γίνεται να γίνει. Εγώ επέλεξα. Αυτό που ούτε παρεξηγηθώ. Εγώ επέλεξα, παρεξηγηθώ υπάρχει... εγώ επέλεξα, για λόγου τεκμήριο... οι οποίοι είναι ευνόητοι για να μην στιγματιστούν τα παιδιά λοιπόν, να γίνει με αυτόν τον τρόπο. Ένα... Υπάρχει ένα το τεκμήριο τη αθωότητα. Μην παρεξηγηθώ. Εγώ λέω ότι θα έκανα εγώ ω πατέρα. Εγώ τον το ρώτησα. Αν είχε βιάσει τα παιδιά σου, θα μου το έχει Αν έχει άλλη... βιάσει τα παιδιά σου, θα μου το έλεγε. Να δούμε το πρώτο μέρο τη συνέντευξη. Νιώθω την ανάγκη να μιλήσω γιατί αυτά που ακούγονται γύρω-γύρω είναι εσχρά και τερατώδη. Ακούγεται μόνο η μία πλευρά και η πλευρά του πατέρα, ο οποίο είναι ο αδικημένο, ο οποίο είναι ο... το θύμα με λίγα λόγια, δεν έχει ακουστεί πουθενά. Και επειδή στο πρόσωπό σου βρήκα κάτι λίγο πιο διαφορετικό από αυτά που ακούγονται γύρω-γύρω και δεν έπεσε με τα μούτρα να με φάσαν καρχαρία όπω κάνανε πολλοί άλλοι. Γι' αυτό πήρα την απόφαση να μιλήσω συγκεκριμένα σε σένα. Πώ ήταν η ζωή, η κοινή που είχε εσύ, η σύζυγό σου και τα παιδιά σα. Η συζυγική μου ζωή ήταν καλή. Και η σχέση με τα παιδιά μου ήταν πάρα πολύ καλή. Τα παιδιά μου τα είχα από μεγάλη αδυναμία. Με τη σύζυγό μου δεν είχαμε κόντρε, δεν είχαμε προβλήματα, δεν είχαμε θέματα. Όλα ξεκίνησαν όταν χωρίσαμε και μετά. Θε να μου πει λίγο την αιτία του χωρισμού, δηλαδή ήταν ένα συνενετικό διαζύγιο. Έλεγα. Ήταν ένα συνενετικό διαζύγιο, πήγαμε στη δικηγόρο κανονικά, είχαμε βρει και τη διατροφή που θα δίνουμε μεταξύ μα, είχαμε βρει τι μέρε και τι ώρε που θα παίρνω εγώ τα παιδιά, τα είχαμε βρει όλα. Και έτσι και γινότανε. Έλεγε κάτι άλλο ότι α πούμε εσύ δεν πρέπει να παίρνει τα παιδιά, ε, να οδηγεί τα παιδιά ή όταν παίρνει τα παιδιά να μην συναναστρέφεσαι με συγκεκριμένα πρόσωπα. Όχι, όχι. Δεν θυμάμαι. Τώρα αυτό γιατί έχει ακουστεί. Όχι, όχι, όχι. Δεν... Το μόνο που θυμάμαι ε, είναι ότι έβαλε μέσα στον όρο να μην τα βάζω μέσα στο αυτοκίνητο όταν είμαι πιομένο. Mm -hmm. Όταν πίνω. Γιατί έπινες εσύ. Δεν έπεινα. Έπεινα όπω πίνει όλο ο κόσμο. Σε, σε όρια κανονικά. Κάθε πότε τα έβλεπε, δηλαδή. Κάθε Κυριακή σίγουρα τα έπαιρνα και πιένα με ταβέρνα. Mm -hmm. ε, Μεσοβόνατα πήγαινα και έπαιρνα την μικρή. Ε, και, πηγαίνα, και το μικρό, και πηγαίναμε στον πεδότοπο. Μιλούσαμε στο τηλέφωνο κάθε μέρα. Ε, ο κρεμιώτη είχε μπει, τον είχε γνωρίσει, εσύ είχε μπει μέσα στο σπίτι. Αυτό ο άνθρωπο μπήκε στο σπίτι μα ε, όταν το γνωρίσαμε σε ένα καφέ. Ξεμονογήθηκε η γυναίκα μου ότι ο είναι λίγο αδύναμο στα μαθήματα. Γι' αυτό και χρειάστηκε τη βοήθεια και καλά αυτού του δασκάλου. Mm -hmm. Και έτσι μπήκε μέσα στο σπίτι μα, κάνοντα στην αρχή μία-δύο ώρε μάθημα. Είχε διαπιστώσει εσύ από την περίοδο που ξεκίνησαν αυτά τα μαθήματα, ή μετά αφού του χώρισε, κάποια μεταστροφή στη συμπεριφορά των παιδιών σου, Όχι. Απέναντί σου, Όχι, όχι, όχι. Τα παιδιά ήταν φυσιολογικά, ήταν κανονικότατα. Και ξαφνικά τον Ιούλιο του 2017, κατατίθεται μία αίτηση ασφαλιστικών μέτρων από τη σύζυγό σου. Ναι. Και εκεί πέρα μέσα στην αίτηση ασφαλιστικών μέτρων ουσιαστικά λέει ότι δεν πρέπει να έχει επικοινωνία με το γιο του. Σ... Mm -hmm. Γιατί εσύ τον κακοποιούσε σεξουαλικά. Ναι. Θέλω να μου πει ποια ήταν η αντίδρασή σου όταν έλαβε αυτή την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων. Μου πάγωσε. Έφυγε ο κόσμο από τα πόδια μου. Κόπηκαν τα πόδια μου. Τρελάθηκα. Δεν μπορούσα να τα διαβάσω. Προσπάθησα να επικοινωνήσω. Ναι. Δεν σήκωνε κανένα στα τηλέφωνα. Κανένα τηλέφωνο, ούτε κινητά, ούτε σταθερά, ούτε τίποτα. Είδα τη, ο, μέσα στην αναφορά, ο μόνος που μιλάει για αυτό το κομμάτι είναι ο Κρεμιώτης. Και επειδή δεν μπορούσα να βρω εγώ την πρώην γυναίκα μου, πήγα στο σπίτι του Κρεμιώτη. Mm. Για να του πω τι είναι αυτά που γράφονται εδώ μέσα. Mm. Και ο Κρεμιώτης μου κλείνει την πόρτα και μου λέει, ε, δεν έχεις καμία δουλειά με μένα ό,τι θέλεις λέει, θα μιλάς με, το δικ, με τους δικηγόρους. Ο γιος σου, να είπε... Στον Κρεμνιώτη, ότι ξεκίνησε να τον κακοποιεί σεξουαλικά αυτό το αγοράκι όταν ήταν μεταξύ Δευτέρα και Τρίτη Δημοτικού. Ότι τον πήραζε στα γεννητικά όργανα, ότι φώναζε φίλου σου, την κοπέλα σου, συνεργάτε σου και κάνατε όργια. Mm -hmm. Πώ το εξήγησε εσύ αυτό, Δεν έχει εξήγηση. Όταν ένα άνθρωπο είναι σχιζοφρενή, δεν έχει εξήγηση. Αλλά αυτά τα λέει και ο γιο σου στην κατάθεσή του το παιδί χειραγωγήθηκε. Όταν είναι με έναν δάσκαλο από το πρωί μέχρι το βράδυ, μετά αργότερα και είσαι τόσε ώρε μαζί και ένα πατέρα που έλειπε από το σπίτι, είναι πολύ εύκολα, πιστεύω να χειραγωγηθεί το παιδί. Πιστεύει ότι ένα παιδί 10 χρονών είναι, είναι δυνατό να χειραγωγηθεί και να πει τέτοιε λεπτομέρειε. Πιστεύω πω ναι. Όταν γίνεται αυτό λοιπόν, εσύ επικοινωνεί με το γιο σου. Όχι. Γιατί. Γιατί μου είχαν κάνει ασφαλιστικά μέτρα και μου είχαν κόψει κάθε διάβλο επικοινωνία. Αλλά είχαν κόψει σχέσει και με όλου του υπόλοιπου. Δηλαδή με του νονού του, με του κουμπάρου μα, με όλο. Δεν είχαν πλέον καμία σχέση. Με καμία. Άρα μου λε ότι απομονώθηκαν πληρώ. Από... Απομονώθηκαν τελείω, τελείω, τελείω. Δεν πήγε από το σπίτι να του βρει. Όχι, δεν πήγα. Γιατί. Δεν το τόλμησα γι' αυτό. σω φοβήθηκα ότι τη... να μην είμαι παρορμητικό και κάνω καμία. Έμπαιναν στο σπίτι σα εκεί πέρα στα πετράλαινα, εσύ καλούσε κόσμο. Κανένα δεν μπήκε μέσα στο σπίτι. Ούτε μέσα στο σπίτι, ούτε σε κανέναν άλλο χώρο. Στο σπίτι μέσα μπαίνανε συγκεκριμένα δύο-τρία άτομα. Να ήταν αυτή που καθάριζε το σπίτι και εκεί βοηθό. Να ήταν καμία φιλενάδα τη πρώην γυναίκα μου μέχρι εκεί. Στο σπίτι μέσα, μέσα δεν έμπαινε. Ο, Ο αδερφό τη πρώην γυναίκα δεν έμπαινε. Ο αδερ... Ναι, έμπαινε. Μέχρι το 2011 τα παιδιά μου μεγάλωναν με την πεθερά μου. Άρα, αν έπαινε κάποιο, θα τον έβλεπε. Όχι μόνο, έ... Όχι μόνο η πεθερά μου. Όλη η πολυκατοικία θα την έβλεπε. Μετά τι γίνεται. Μετά μπαίνουμε σε έναν αγώνα που μα καλούσαν από τη Γαδά. Ναι. Για να, κατα... να καταθέσει. Ναι. Ε, από ό,τι ενημερωνόμουν όμω, πριν φτάσουν σε εμά, είχαν κάνει φίλο και φτερό την πολυκατοικία όλοι. Και τη γειτονιά. Τότε σιγά σιγά άρχισαν και ε, χτυπούσαν την πόρτα τη δικιά μας. Πρώτα ξεκίνησαν με μένα, ε, με τη σύντροφό μου, με τη γραμματέα μου, ε, με του υπαλλήλου μου και με όλου του υπόλοιπου. 19 άτομα. Ήμασταν mm. 19 άτομα. Αυτούς που είχε καταγγείλει ο, ο γιο μου. Αυτού που είχε καταγγείλει. Μνο, δεν δεν του καταγγείλει ο γιο μου. Ο γιο μου δεν έχει καταγγείλει κανέναν. Όλα αυτά τα έχει καταγγείλει μόνο ο, ο... ο, Μιώτης. ο... ο... Μιώτης. Και Για ποιο λόγο να το κάνει αυτό. Αυτό το ερώτημα θα το μάθω όταν θα τελειώσουν τα δύο τα δικαστήρια. Τι, είπε, κάτι πρέπει να μπαίνει στο μυαλό σου, Γιατί ποιο λόγο ένα άνθρωπο, ο οποίο υποτίθεται ότι είναι ο δάσκαλο του παιδιού σου, ο οποίο ενδιαφέρεται για το παιδί σου να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Τι εξήγηση δίνει, Εγώ δεν μπορώ να δώσω εξήγηση. Δεν μπορώ να δώσω. Το μόνο που σκέφτομαι ότι μπορεί να έχει γίνει αυτό είναι γιατί επειδή εγώ είχα ένα, μια επιχείρηση επειδή η πρώην γυναίκα μου είχε κάποια διαμερίσματα στα πετράλωνα, θεώρησε αυτός και νόμιζε ότι υπάρχει εδώ χρήμα. Και θα εκμεταλλευτώ την κατάσταση, αντικαταστώντας, αυτόν το, αντικαταστώντας τον, πατέρα και κάνοντας εγώ τον πατέρα. Κερδίζοντας κάποια χρήματα. Ή ότι ο άνθρωπο είναι σχησοφρήνης, έχει θέμα. Το πρώτο μέρος ε, της κουβέντας, υπάρχει και δεύτερο. Θέλω να δώσω τον πρώτο λόγο στον κύριο Παπαϊωάννη. Κοιτάξτε να δείτε, όσον αφορά για την υπόθεση, έτσι τουλάχιστον όπω εξελίσσεται, ε, απλώ θέλω να κάνω μια διαφορά. υπόθεση πάλι Πολύ σημαντική και νομίζω ότι έχει ακόμα πολύ βάθο για να δώσει. Ένα διαχωρισμό ήθελα να κάνω πριν σχετικά με τι σημαίνει μια ποινική εξέλιξη μια υπόθεση για να καταλάβουν. Ότι το επίπεδο τη ανακρίσεω, το αν κάτι επιβλήθηκαν ή όχι περιοριστικό ή οτιδήποτε δηλαδή, άλλο, είναι εντελώ διαφορετικό κομμάτι με το αν θα καταδικαστεί κάποιο, γιατί η δίωξη έχει ξεκινήσει. Από εκεί και πέρα, εφόσον δεν υπάρχουν στοιχεία ή Κάτι περισσότερο σε ένα μεταγενέστερο στάδιο για τα συμβούλια τα οποία λέμε, μπορεί να ξαναγυρίσει πάλι η υπόθεση. Οπότε νομίζω ότι οι περιοριστικοί όροι ή χωρί περιοριστικού όρου, όπω λέμε, ίσω να υπάρχει κάποια επιβάρυνση ή οτιδήποτε άλλο. Νομίζω ότι είναι ακόμα σε πολύ πρώιμο στάδιο αυτή η υπόθεση και νομίζω ότι έχει να υπαρχει καποια επιβαρυνση η οτιδηποτε αλλο νομιζω οτι ειναι ακομα σε πολυ πρωιμο αυτη η υποθεση και νομιζω οτι εχει να δωσει κι άλλα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ακόμα και οι καταθέσει των παιδιών, οι οποίε έχουν δοθεί ενδεχομένω, δεν, δεν νομίζω, τουλάχιστον η εμπειρία μα μα δείχνει δικηγορική να υπάρχει χειραγώγηση. Μην ξεχνάμε ότι πάντα συνοδεύονται με παιδοψυχολόγου και πάντα συνοδεύονται και με του κατάλληλου ανθρώπου. Αυτό ο Πέτρο σε Όχι, γι' αυτό απάντηση, το, λέω... Ίσα, ίσα λέω... Για... το έλεγε το γιατί. Ακριβώ, γι, γι' αυτό, το λέω. Ο Πέτρο ρώτησε τα πάντα και στο δεύτερο μέρο. είναι ένα ακόμα πιο σκληρέ οι, οι ερωτήσει. Να πούμε ότι υπάρχουν πάνω σε αυτό που είπε ο κ. Παϊωανίδη εννέα παιδοψυχιατρικέ εξετάσει των παιδιών όπου όλε λένε τα παιδιά λένε αλήθεια κανένα δεν Αυτό ήθελα να υπερτονίσω αυτή τη στιγμή. Αυτές, αυτό που λέει η κυρία Κουστορή. Αμφιβάλλει αφι, εκτό από μία, ε, αν δεν κάνω ε, λάθο, που όμω. Μία αμφιβάλλει και οι άλλε όλε είναι. Υπάρχουν, εννέα, εννέα υπάρχουν συνολικά τα δύο μικρά παιδιά οι περισσότερε. Λοιπόν, μπορώ να τοποθετηθώ. Κάτι θέλει να πει επιπλέον η Μαρία και ναι, πάνω σε αυτό που λέει ο κύριο Σούρα, θέλω να τονίσω ότι σε, σε όλες όλε πλην τη μια ε, τη πραγματογνωμοσύνη αναφέρεται ότι τα παιδιά συνοδεύονται από τον κύριο Χρήστο Κρεμιώτη την κυρία Έλσα Πουλάκη, διότι τα παιδιά του ζητάνε. Έτσι. Από πουθενά δεν προκύπτει ότι τα παιδιά, Έτσι. ότι ο Μικρούλη μίλησε τέσσερι μέρε τη μαμά του, όπω είδα σε κάποια μέσα ενημέρωση, να παίζει επιλεκτικά η κατάθεσή τη. Αντου. Πέτρο, δεν ξέρω γιατί λε έτσι. Τα παιδιά νιώθαν ασφαλή, αυτό προκύπτει, όταν ήταν μπροστά ο κύριο Κρεμιώτη και η κυρία Πουλάκη. Δεν ήταν μέσα την ώρα τη χρηματοδότηση. Τα δεν συνοδεύανε τα πάνω. Ήταν έξω η. Και θέλω να πω ότι είναι τρία πράγματα. Πάντω, να το πω και ότι και εσύ 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 στην φρέν. ψυχολόγο δολοφόνο τη Καρολάιν, μαζί τη πήγαινε στην ψυχολόγο. Που θέλω να πω ότι. Συνόδευε και ήταν και εκείνο έξω. Και παρόλα αυτά. δεν είναι κάτι. Τελικά διαζύγιο πήραν γιατί ο κύριο είπε εδώ ότι υπέγραψε το συνενετικό διαζύγιο. Όχι, δεν έχουν πάρει. Άμα το υπέγραψε, γιατί δεν πήραν. Λοιπόν, μπορώ να δεν το πω. Ένα ιδιωτικό συμφωνητικό ήταν. Ω το σχιζοφρενή, ζηνα, μόνο επειδή ακούστηκε δύο φορέ για τον κύριο Κρεμιώτη από τον πατέρα, για τον συγγραφέα. οι πληροφορίε οι δικέ μα λένε ότι έχει εξεταστεί από, από ψυχίατρο. Δεν τίθεται τέτοιο θέμα σχιζοφρένεια. Πρώτον, και με έλεγχο που έχει γίνει. Πάντω, θα έπρεπε να το ρωτήσει ο Πέτρο τι είναι ο σχιζοφρενή. Λοιπόν. Σύμφωνα με το δικό του. Γιατί άλλο λέω σχιζοφρενική συμπεριφορά, δηλαδή έχω μια συμπεριφορά που δείχνει ότι είμαι ένα λαλούμ, και άλλο είμαι σχιζοφρενή διεγνωσμένα. Λοιπόν, θέλω να πω για το ρόλο το δικό μου. Δώστε μου, κυρία Κουτσελίνη, το λόγο επιτέλου για να, να ξεκαθαρίσω λίγο τα πράγματα. Εγώ, όπω ξέρετε, πριν 15 μέρε μπήκα σε αυτήν την ιστορία. Έχω δει τα παιδιά, έχω μιλήσει με τα παιδιά. Ε, όχι το μικρό, γιατί είναι ανήλικο. Είμαι τεχνικό σύμβουλο του κυρίου Κρεμιώτη, τεχνικό σύμβουλο τη 22χρονη κοπέλα και επειδή ακόμη ο μικρό είναι 17,5 χρονών και όχι 18, δεν είμαι τεχνικό σύμβουλο. Θα γίνω από τα 18, αν πάει στο ακροατήριο αυτή η ιστορία. Και επίση, προ το παρόν, είμαι άνθρωπο που είμαι από πίσω, τον συμβουλεύω, μιλάει μαζί μου, μου λέει τα πράγματα και μαθαίνω την αλήθεια. Αυτό είναι. Και δηλώνω για μια ακόμη φορά ότι αφιλοκερδό μπήκα σε αυτή τη διαδικασία γιατί θέλω να βοηθήσω τα παιδιά. Ξέρετε πόσο ευαισθητοποιημένο είμαι με το θέμα των παιδιών. Πάω λίγο παρακάτω. Θέλω να πω κάτι. Πολύ καλή η συνέντευξη δημοσιογραφικά. Κανένα πρόβλημα. Τα πράγματα που είπε δεν έχουν καμιά σχέση με την ταμπακέρα. Οι άλλοι που θα δούμε είναι πιο. Ναι, δεν έχουν καμιά σχέση με την ταμπακέρα. Που πάει να πει δεν έχουν καμιά σχέση με αυτά τα πράγματα τα οποία γίνανε. Είπε ο κύριο Κουσουλό προηγουμένω και βλέπετε πόσο ήρεμο είμαι, ότι τον κοιτούσε στα μάτια. Ξέρετε, κύριε Κουσουλέ, πόσε φορέ έχω κοιτάξει στα μάτια αυτά τα παιδιά. Ξέρετε τι πόνο, τι ταλαιπωρία, τι θυμό, τι στενοχώρια βγάζουν τα μάτια αυτών των παιδιών. Έχετε αναλογιστεί να έχετε απέναντί σας έναν 17χρονο ο οποίος μόλις πάει να του πει κάτι για εκείνη τη σκηνή κατεβάζει απάνω τα μάτια και τα ξανανεβάζει σαν να έχει τρομάξει. Έχετε αναλογιστεί τι πάει να πει. Εσείς λέτε ότι δεν είναι αλήθεια. Δεν Μπορεί είπε, και εγώ, να εγώ, δεν είναι είπε αλήθεια. κάτι τέτοιο. Εγώ είπα ότι υπάρχουν αντιφάσεις. Ναι. Έχετε αναλογιστεί αν είναι αλήθεια τι έχουν περάσει αυτά τα παιδιά. Και επίσης... Επεί, αν ήμουν δίπλα του, θα του έκανα μερικέ ερωτήσει. Τον πατέρα δεν τον έχω δει ποτέ στη ζωή μου και το ξέρω ποιο είναι. Θα του έκανα μερικέ ερωτήσει. Θα του έλεγα: Το βγάζατε σκιζοφρενή. Είναι ένα άνθρωπο ο οποίο γράφει. Ένα άνθρωπο ο οποίο πολύ μοναχικό. Ένα άνθρωπο. Κύριε Σουρα, τι λέτε. Γιατί... Εμπιστεύτηκε δηλαδή το παιδί του σε ένα σχιζοφρενή να το διαβάζει. Αυτό ακριβώ. Σα παρακαλώ Άδελπο. πάρα πολύ. Πάμε δεύτερο στα... Τώρα. δεύτερο στα οικονομικά. <laughs> Τον ρωτήσατε για την ταμπακέρα, κύριε Κουσουλέ, αν έχει δεκάρα ο ίδιος σε μία πραγματογνωμοσύνη δηλώνει ότι χρωστάει 400.000 στην, εφορ... στην στο στην για, για ποια Τον οικονομικά ακούσετε. μιλάμε. Δεν έχουν να φάνε. Έχετε ποτέ αναλογιστεί. Απάντησε. Αν μιλήσει. Δεν αφήνετε. Απάντησε. με αφήνετε. Με διαφάνε. Δεν είπε και, και, ότι θέλει να πάει τα διαμερίσματα της γυναίκας. του. Δεν στο... υπάρχουν. Είναι υποθηκευμένα όλα. Νά, Έχετε διαβάσει την κοκαραφία να δείτε. Έχετε μιλήσει να δείτε αν υπάρχει δεκάρα. Ξέρετε ότι όλα αυτά τα παιδιά, αν αφαιρέσετε την πρώτη κόρη που εργάζεται με ένα μικρό μισθό για να ανταπεξέλθει και να ξεχαστεί ότι ο, το δεύτερο παιδί ζει με έξοδα της οικογένειας του, ε, του, του συγγραφέα. Πού βρεθήκανε τα λεφτά. Δηλαδή πετάμε... Έτσι, στα καλά του καθουμένου πυροτεχνήματα για να δημιουργήσουμε εντύπωση. Άρα, τι είναι ο πατέρα, πυρο, πυροτεχνουργό. Πυροτεχνουργό. Ναι. Πυροτεχνουργό. Κατά τη γνώμη μου, ναι. αυτό θα αποδειχτεί. Αλλά εγώ λέω το εξή. Το πολύ απλό. Εξηγήστε είναι... μου κάτι, κύριε Σούρα. Ε... 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 Ε, ε, ένα ερώτημα θα σα θέσω. Ε, δύο λεπτά. Στο διαμέρισμα των πετραλώνων γίνονταν όρια. Μπενόβγαινε κόσμο. Εγώ λέω ότι ο πατέρα είναι ο χειρότερο. Είναι βιαστή, ο μεγαλύτερο ψεύτη. Πώ εξηγείται το γεγονό ότι όλοι όσοι κλήθηκαν να καταθέσουν, έλεγε, ε, είπανε είπαν όλοι, ότι κανεί δεν έμπαινε στο διαμέρισμα τον πετραλώνουν. Α περιμένουμε. Τα Καλέτε... Έχει δει εσύ κανέναν. Δεν αναφέρομαι σε αυτό. Αυτή τι ανακριτικέ αρχέ είναι. Μετά Συγγνώμη, στην, στην υπόθεση το του Κολονού, Όλοι όσοι yeah. έχουν προφυλακιστεί η δεν η είχε πάει κανένα με το, το 12χρονο. Μιλά, δεν μιλάω για του κατηγορούμενου. Μιλάω για του ενίκου τη πολυκατοικία. Ah, ναι. Του γείτονε τη πολυκατοικία. Και οι γείτονε στον κολονό, Πέτρο μου, δεν έβλεπαν τίποτα. Το ίδιο συνέβη με τον κολονό. Δεν είχε δει κανένα από τη γειτονιά, κανένα από την πολυκατοικία Συγγνώμη, και είχαμε δει. Εγώ θέλω. Το κολονό γίνονταν όρια σε διαμέρισμα. Επιτρέψτε μου να τελειώσω. Κάποτε ήσασταν ευγενικό και επιτρέπατε να τελειώσω. Τώρα διακόπτεται. Έχετε οικειοποιηθεί μια ιστορία που δεν θα ανήκει. Καθώς. Μόνο δημοσιογραφικά. δημοσιογραφικά δεν σα ανήκει αυτή η ιστορία. Ό, η όπως δεν ανήκει και σε μένα. Εγώ, λοιπόν, η θέλω σούρα, να πω η αλήθεια ανήκει σε όλου μα. Ναι. Ναι, αλλά η όχι η ιστορία. Εγώ λοιπόν θέλω να πω το εξή. Ναι. Έχουμε βαρεθεί να λέμε «Δεν μιλάνε οι άνθρωποι, δεν βοηθάνε οι άνθρωποι, μιλάνε πάντοτε μετά όταν παρουσιάζεται η τηλεόραση, δεν μιλάνε ποτέ πριν». Mm. Και εδώ βρέθηκε ένας άνθρωπος να μαζέψει σε μια μεγάλη αγκαλιά κάποια παιδιά τα οποία ήταν παραλληλημένα και βιασμένα Κατά τη γνώμη τη δικιά μας, κατά τη γνώμη τη δική σας όχι. Και κατηγορούμε τον άνθρωπο. Ντροπή μας ρε παιδιά. Μπορείς, εγώ κανένα. Σάχνουμε άνθρωπο. Και τώρα που τον βρήκαμε τον κατηγορούμε. Επαναλαμβάνω και τελειώνω για να μην μονοπολίσω. Θα με κατηγορήσω. Ε, γιατί Ζωσύνη θα σας μπουυζίνα. κατηγορήσω λοιπόν, γιατί μετά θα δούμε λοιπόν, το δεύτερο λοιπόν, μέρος. Λοιπόν επαναλαμβάνω και, και τελειώνω. Άλλους. Εγώ είμαι για την αλήθεια με την αλήθεια. Μπράβο, μαζί Ένα τη εκατομμυρίε, δηλαδή συνδικάτο, από αυτή την εκπομπή και από οποιαδήποτε θα είμαι εγώ που θα το καταγγείλω. Προ το παρόν, η αλήθεια δείχνει αυτά που θα δείτε αν κοιτάξετε τα μάτια αυτών των παιδιών. Τελείωσα.